ξεκινήσουμε λίγο με την νομιμοποίηση τώρα του προσώπου. Για τον Αριστοτέλη Καλαμαριάς ο κύριος Χαριτονίδης, πάω με Άπολης ο κύριος Παπαφλωράκος, Άλφα Σίγμα Άπολης ο κύριος Βασιλούδης, Εσχύλος Ροκάστρο ο κύριος Καραπιπεδρίδης Γιώργος και Καραπιπεδρίδης Δαμιανός, Άγιος Γεώργιος ο κύριος Σαμλίδης ο κύριος Λάγκας Γιώργος, Αγίου Γεωργίου Φρατζής Δημήτριος Σιάγκας Αντώνιος, Μαραθώνας, ο κύριος Βαλαβάνης, ο κύριος Ταβανίδης. Δόξα Αγίου Παύλου, ο κύριος Μιλιάδης, ο κύριος Δολμάς. Ο κύριος Ιρακλείου, ο κύριος Γιαμάγκας, ο κύριος Κατσικιωργίου. Αλφα Σίγμα Μενεμένη, ο κύριος Καραλαμπίδης και ο κύριος Δενίκαρος. Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, ο κύριος Σαρής. Ένωση και όνο, ο κύριος Σταμάτης. Άο Καρδίος, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Σαπατακίδης. Εθνικός Πηλέας ο κύριος Ρόζος και ο κύριος Σεϊρεκίδης. Τα υπόλοιπα από εμείς. Έχετε άλλα πληρεξούσια κυρίες. Έχετε άλλα στα χέρια σας. Για τον Θερμαϊκό ο κύριος Στεριόπουλος Παναγιώτης, ο κύριος Πανόπουλος Χρήστος. Και στην πορεία, εάν κάποιο περιτσίσιο έρθει, θα ζητήσουμε την έγκριση για τη συνοδοχή του. Επειδή η Γενική Συνέλευση είναι εκτακτή, γι' αυτό για να προχωρήσουν οι εργασίες της θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης και δύο πρακτικογράφοι. Να σας προτείνω τον κύριο Χαριτονίδη, παλιό παράγοντα, εκπρόσωπη του Σωματείου Αριστοτέλης, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να έρθει να καταλάβει τη θέση του Προέδρου. Έλατε κύριε Χαριτονίδη και τον διαπρακτικογράφος και τον κύριο Βαλαβάνη Σωματείου Μαραθώνας και τον κύριο Χατζηγεωργίου από τη Λίκη Ηρακλείου, αν συμφωνείτε. Για να τρέξει λίγο η διαδικασία. Συμφωνείτε? Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Χαριτονίδη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τα μέλη, τους λεγόμενους εκπροσώπους του Σωματείου και να προχωρήσουμε στην πρόσκληση με τα θέματα της. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Εγκρίνεται η επικύρωση των πρακτικών σε διανατάσσεω χειρό. Σύμφωνα με το καταστατικό, εγκρίνεται η επικύρωση. Και έχουμε τώρα την έγκριση, τέταρτο θέμα, προϋπολογισμού της ΕΠΣ Μακεδονίας για το 2016. Παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο να ορίσει τον εκπρόσωπο ή να ορίσει. Να πω μόνο δύο κουβέντες και πολύ πολύ σύντομα. Για να ξέρετε γιατί αυτή η Γενική Συνέλευση. Θα μπορούσε το θέμα αυτό του προϋπολογισμού της Ένωσης να βρίσκεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 25 Μαΐου, της εκλογικής μας δηλαδή Γενικής Συνέλευσης. Για λόγους όμως ευαισθησίας, αν θέλετε και για λόγους ηθικής τάξης, είχαμε κρίνει τότε ότι δεν ήταν σωστό να δεσμεύσουμε μια καινούργια διοίκηση με έναν προϋπολογισμό που θα είχε συντάξει και θα είχε επεξεργαστεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Γι' αυτό το λόγο προκρίναμε να κάνουμε μια άλλη Γενική Συνέλευση, στην οποία αυτή η διοίκηση που εκλέχθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια να είναι αυτή που θα σας φέρει για έγκριση. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Τώρα, δύο κουβέντες μόνο και να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Μαυρίδη για να σας πει τα του προϋπολογισμού μας. Είναι πράγματι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το πνεύμα των καιρών, με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και εδώ θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Είναι σφιχτός προϋπολογισμός.
θα τον δείτε, θα τον ακούσετε και στα επιμέρους ζητήματά του βεβαίως θα πάρετε το λόγο όσοι θέλετε και θα τοποθετηθείτε ανάλογα. Ας μην χρονοτριβούμε, να πούμε λίγο στη διαδικασία των αριθμών, αν και δεν τα έπρεπε, αλλά ένας προϋπολογισμός κατά βάση είναι αριθμοί. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο κύριε Καρτονίδη στον κύριο Μαυρίδη. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την προσέλευσή σας. Βασικά πριν μιλήσει ο κύριος Ταμίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η δεύτερη μέρα έχει και τη μόνιμη επαρκία. Ξεχάσαμε να το πούμε. Κυρίες και κύριοι, και εγώ θα είμαι αρκετά σύντομος. Σας παρουσιάζουμε τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2016, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στις 8 Δεκάτου του 2015. Και ο προϋπολογισμός, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, του 2016, ακολουθεί τη σφιχτή οικονομική πολιτική της Ένωσης των τελευταίων ετών. Δηλαδή, όταν κάθε χρόνο, κάθε έτος ετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό, γίνεται μία προσπάθεια, όσο αυτό είναι εφικτό, ο προϋπολογισμός να μην ξεπερνάει τα όρια, σε ποσά εννοώ, του προηγούμενου προϋπολογισμού. Έτσι και ο προϋπολογισμός του 2016 είναι μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης και για τον λόγο αυτό είναι μειωμένο σε ποσοστό 5% από τον προηγούμενο προϋπολογισμό του έτους 2015. Ο προϋπολογισμός του 2015 ανέρχεται στο ποσό των 355.000. Του 2016 είναι μειωμένος, είναι στις 335.200 ευρώ. Αναλυτικά ανακεφάλαιο, ως προς τα έσοδα. Έχουμε προϋπολογίσει από ποσοστά αγώνων 46.000 ευρώ. Στα ποσοστά αγώνων αναφέρουμε για τα ποσοστά της Α1, της Α και της Β κατηγορίας, τα οποία και το 2016 θα παραμείνουν τα ίδια. Επίσης είναι και τα ποσοστά από το κύπελο αμοιβωμένων των ΠΑΕ. Από επιχορηγήσεις προβλέπονται 105.600 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις είναι κυρίως από την ΕΠΟ. Από συνδρομές προβλέπονται 105.000 ευρώ. Οι συνδρομές αφορούν συνδρομές κυπέλου, πρωταθλήματος και πρωταθλημάτων υποδομών, οι οποίες και αυτές θα είναι οι ίδιες με το 2015, ό,τι είχαμε δηλαδή φέτος, θα είναι και το χρόνο. Από διάφορα έσοδα έχουμε προϋπολογίσει 76.600 ευρώ και όταν λέμε διάφορα έσοδα εννοούμε όλα τα λοιπά έσοδα, τα οποία είναι τα παράβολα μεταβολών ποδοσφαιριστών, προσωρινά δελτία, πιστοποιήσεις προπονητών, σήματα διαιτητών, πωλήσεις εντύπων μεταβολών ποδοσφαιριστών. Και τέλος, έχουμε και 2.000, έχουν προϋπολογίσει και 2.000 από έσοδα διοργανώσεων και εκδηλώσεων της τελικής φάσης των πρωταθλημάτων υποδομών. Σύνολο εσόδων 335.200 ευρώ. Αυτά ως προς τα έσοδα. Ως προς τα έξοδα, έχουμε προϋπολογίσει 3.000 ευρώ για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού των γραφείων της Ένωσης. Από γενικά έξοδα έχουμε προϋπολογίσει 246.200 ευρώ. Στα γενικά έξοδα εμπεριέχονται οι αμοιβές του προσωπικού μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές και γενικώς τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων της Ένωσης. Ποδοσφαιρικό κέντρο Ακαδημία Ποδοσφαίρου Εψημή, εδώ δηλαδή που είμαστε αυτή τη στιγμή. Για εδώ προϋπολογίσαμε 41.800 ευρώ. Και εμπεριέχονται οι αμοιβές των προπονητών, του φροντιστή των γηπέδων, είναι οι μετακινήσεις των ομάδων των ακαδημιών, τα έξοδα της συντήρησης και της λειτουργίας του ποδοσφαιρικού κέντρου. Δαπάνες διοργάνωσης πρωταθλημάτων, έχουμε προϋπολογίσει 9.500 ευρώ. Στα έξοδα κίνησης αντιπροσώπων 1.200 ευρώ, ενισχύσεις σωματείων ποδοσφαιριστών 16.000
ευρώ, διάφορες διοργανώσεις 3.000 ευρώ και από πληρωμή δανείου τραπέζης 14.500 ευρώ. Πληροφοριακά το δάνειο λήγει το Σεπτέμβριο του 2016, δηλαδή σε 9 μήνες, περίπου σε 10 μήνες δηλαδή θα τελειώσουμε και με το δάνειο της τράπεζας. Λοιπόν, άρα το χρόνο θα εξοικονομήσουμε και μόνο από το δάνειο μαζί με, με τους τόπους γύρω στις 20.000 ευρώ, δηλαδή και το χρόνο θα είμαστε ακόμα πιο μειωμένοι στον προϋπολογισμό. Γενικό σύνολο εξόδων 335.200 ευρώ. Αυτός ήταν ο προϋπολογισμός για το 2016. Ό,τι απορίες υπάρχουν, θα απαντήσουμε. Πριν από την απάντηση των εκπροσώπων, θα δεχτούμε τους ομιλητές να ανακοινώσουμε ότι κατατέθηκαν και δύο πλειοψηφία του Καμπανιακού με εκπρόσωπο τον Βουδούρη Θωμά Φιλιακόπουλο Σωτήρη και του Ατρομήτου Τριαδίου με εκπρόσωπο τον Πουλίδη Νικόλο. Παρακαλώ την Γενική Συνέλευση να εκκρίνει την εκπροσώπηση και την συμμετοχή των εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Επί της ανακοινώσεις του προϋπολογισμού, παρακαλώ τους εκπροσώπους του Σωματείου, αν θέλουν να πάρουν το λόγο ή αν έχουν απορίες, να γραφτούν για να μιλήσουν. Υπάρχει κανένας εκπρόσωπος? Κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε, λόγω της μειώσεως... Ένα ερώτημα. Ο Καραπιπερίδης, μειώσεως. Και μία πρόταση στον χρόνο. Εάν υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο της λήξεως του δανείου, το τρίμηνο δηλαδή, τη σεζόν του 16, το τέλος, και έχουμε προϋπολογιστικά αυξημένο ποσό, έως το κλείσιμο της χρονιάς, τώρα είναι η πρόταση από το ερώτημα, το ποσό που θα περισσεύει να το μοιράσουμε στους υπαλλήλους της Ένωσης, οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους για να μας εξυπηρετήσουν. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, Γιώργο. Να απαντήσω έτσι. Λοιπόν, στον προϋπολογισμό έχω βάλει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι 14.500. Αλλιώς θα ήταν 20.000. Ή μια τροποποίηση κάπου. Έτσι, αυτό είναι θέμα της δίκης. Απλά πληροφοριακά να σας λέω ότι τα 14.5 είναι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Είμαστε παράγοντες πολύ τυχεροί που έχουμε άλλους άνθρωπους να μας εξυπηρετούν. Αυτό είναι θέμα δίκης, δεν είναι. Μήπως υπάρχει κανένας άλλος εκπρόσωπος να θέσει καμιά ερώτηση, να δεχτεί απάντηση από τον πρόεδρο της ΕΠΣ ή από τον Οικονομικό Ταμείο. Νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, λόγω της μειώσης του προϋπολογισμού όλα δεν είναι καλώς. Ας ευχηθούμε αυτά τα λεφτά να βρεθούν από την πολιτεία. Κάθε χρόνο μειώνονται. Το 11 ήταν 500 πριν. Πριν μια δεκαετία ο προϋπολογισμός της Ένωσης ξεπερνούσε και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, κάθε χρόνο εμείς κατεβαίνουμε, ένας που παρακολουθεί βλέπει, κάθε χρόνο κατεβαίνουμε 10%, 5%. Συνέχεια κατεβαίνουμε. Και το χρόνο θα ξανακατεύουμε και ενδεχομένως και την επόμενη χρονιά θα ξανακατεύουμε. Εντάξει. Γιατί βλέπετε εδώ και χρόνια όλες οι συνδρομές σας, τα ποσοστά όλα είναι κατεβασμένα, όχι κατεβασμένα, είναι σταθεροποιημένα. Δεν κάνουμε αυξήσεις εδώ και χρόνια. Και τα μοναδικά έσοδα της Ένωσης, κατά μέσο όρο η Ένωση έχει γύρω στις 350.000 προϋπολογισμό. Αν βγάλουμε τα 100.000 της ΕΠΟ, τα οποία δεν τα παίρνουμε κι αυτά, καταλαβαίνετε ότι από κάπου πρέπει να πάρει λεφτά η Ένωση. Και θα πάρει από τα μέλη της. Έτσι. Πέρα από το αν γίνουν κάποιες προσπάθειες να πάρουμε από χορηγίες, από διαφημίσεις, τα οποία στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί και τα σωματεία να νιώθουν λίγο αδικημένα γιατί τα επιβαρύνουν με κάποια ποσά, αλλά νομίζω ότι γίνανε και κάποιες ενέργειες. Δηλαδή, ποσοστά στη γάμα κατηγορία τα καταργήσαμε. Φέτος στα παιδικά από 100 πήγαμε στα 60 και από τα 50 πήγαμε στα 30, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε κάποια ωφέλη. Όταν λέμε κάνουμε σφιχτή πολιτική και μειώνουμε, αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε τα έξοδα μας για να μπορούμε να έχουμε ένα απόθεμα για τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να γίνει.
προσπαθούμε ό,τι μπορέσουμε να ωφεληθούν τα σωματεία. Κύριε Πρόεδρε, μου έχετε να πείτε τίποτα. Κουβέντες και εγώ συμφωνώ. Ωραία. Στο ίδιο μήκος κύματος και εγώ, παιδιά, γιατί το κομμάτι αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για να το ξεπερνάει κανείς με επιδερμικές κρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία. Αυτή η κρίση δεν μπορούσε να αφήσει ανέγκυχτο το ρεσκινικό ποδόσφαιρο, με την έννοια ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έχει σημασία είναι σε κάθε περίπτωση τα μέλη μας, τα σωματεία μας δηλαδή, να τυχαίνουν κάθε φορά κάποιων μειώσεων στα έξοδά τους. Αυτό επιχειρούμε να το κάνουμε με μικρές παρεμβάσεις. Όπως σας είπε και ο κύριος Μαυρίδης, ο στόχος είναι μέσα σε το κακό οικονομικό περιβάλλον να μπορέσουμε να προσελκύσουμε έστω μικροχορηγίες που όμως να είναι απλωμένες. Δηλαδή, αντί να ζητήσεις ένα μεγάλο χορηγό, να ζητήσεις 10 μικρούς. Αρκεί το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών σου να είναι η μη επιβάρηση περαιτέρω των προϋπολογισμών της Ένωσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας λέω ότι από την Ομοσπονδία δεν πρόκειται να πάρουν χρήματα οι ενώσεις. Ξέρετε όλοι σας ότι εν πωλής ο τομέας από τον οποίο αντλεί έσοδα η ΕΠΟ είναι οι εθνικές ομάδες. Μετά το απίστευτο κάζο, συγγνώμη και για την έκφραση, της εθνικής ομάδας, με τη μη πρόκριση της δηλαδή, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα προσδοκόμενα έσοδα της Ομοσπονδίας, τα οποία ανέρχονταν σε 11 εκατομμύρια ευρώ, να μην υπάρχουν. Φανταστείτε λοιπόν όταν στο σκέλος των εσόδων λείπουν 11 εκατομμύρια ευρώ από την Ομοσπονδία, πώς θα τα αναπληρώσει αυτά η Ομοσπονδία. Εξ ανάγκης θα μειώσει και το σκέλος των εξόδων της, γιατί πρέπει ο προϋπολογισμός της να είναι ισοσκελισμένος, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Αυτοί οι κάποιοι δεν μπορεί παρά να είναι τα μέλη της Ομοσπονδίας, που είναι οι ενώσεις. Αυτά τα πράγματα δεν σας τα λέω γιατί τα βγάζω το μυαλό μου. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση, όταν ζήτησα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΠΟ, το ερώτημα ήταν ένα: πώς θα καλύψετε τα 11 εκατομμύρια από την απώλεια εσόδων μετά τις τραγικές εμφανίσεις της Εθνικής, γιατί είμαι πρόκρισή της. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά το έχω ξαναπεί. Θέλω, όπως όλοι μας και εγώ, μέσα σε αυτό το περιβάλλον να επιβιώσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το πετύχουμε όλοι μαζί. Μην μακρηγορώ, σήμερα δεν είναι εδώ για να μιλάω εγώ και η διοίκηση γενικώς. Είναι να μιλάτε εσείς. Είναι 300 ευρώ πρόσωπο κάθε Κυριακή. Το ξέρω, κύριε Αντώνη. Κάτι δεν είναι το κάνει. Και έρχονται και χειρότερα. Το ξέρω, κατάλαβα ότι θα πούμε και χειρότερα. Και έρχονται και χειρότερα. Δυστυχώς η έλλειψη πόρων για την Ομοσπονδία, μετά τους ατυχείς χειρισμούς της, έχει να κάνει πλέον με μία δεξαμενή. Και η δεξαμενή αυτή, βλακωδώς, και πάλι συγγνώμη για την έκφραση, είναι τα σωματεία. Εκεί στηρίζονται τα έσοδα της ΕΠΟ. Μην γυαλιόμαστε. Αυτό βέβαια είναι και, σωστά το θέτετε, και ένα μήνυμα, δεν μιλάμε για τις κίτρινες κάρτες τώρα, να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα, και αυτό που σας λέω, σας το λέω δημοσίως, τα σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής, το πρωτάθλημα ανήκει στην ΕΠΟ, θα έχουν θέματα με τις συμπεριφορές των παραγόντων και γενικώς των φιλάθλων κτλ. Να σας παρακαλέσω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα πρόστιμα με τον καινούργιο πειθαρχικό κώδικα είναι φωτιά, κύριε Βουδούρη. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή με 5 πρόστιμα πάει ο προϋπολογισμός του καμπανιακού. Έτσι είναι. Το έχω πει και σε άλλα σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δυστυχώς, έτσι θα κινηθεί η Ομοσπονδία. Κακώς μεν, είναι όμως μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει, κύριε Χαρτονίδη, μήπως υπάρχει κανένας παράγοντας που έχει να θέσει καμιά ερώτηση οικονομικού περιεχομένου.
ακούσαμε από τον Ταμεία τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό διαχειριστή. Οικονομικός διαχειριστής Ταμείας. Του είχες δώσει 7 ιδιότητες. Το ξέρω με χρόνια. Το πάει έτσι τον προϋπολογισμό, το παίρνει. Είναι πολύ σεμνός ο κύριος Μαρούπης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή δεν υπάρχουν προτάσεις από τα σωματεία με την πρόσκληση που έχει γίνει και εδώ δεν έχουμε άλλες προτάσεις, παρακαλώ το Σώμα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2016 που ακούσαμε. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην Ένωση και να κοιτάξει λίγο και την ασφάλιση ο πρόεδρος που φωνάζει τον λίγο. Για τα σωματεία, για τη θεραπεία. Εντάξει, μίλησε.